κύριος Μιχάλης Κοντός και ο Γιάννος Χαλαμπίδης, ο πολύ γνωστός και συνεργάτης του ΣΥΓΜΑ, ο δόκτωρ Γιάννης Χαλαμπίδης. Λοιπόν, ξεκινώ από σας, κύριε Μιχαλή. Ακούσετε λοιπόν τα πρώτα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Ενώ θέλω να βλέπουμε και πλάνα, παρακαλώ. Η εντύπωση μου είναι ότι δεν έγινε κάτι που δεν θα μπορούσαμε να αναμένουμε εάν λάβουμε υπόψη τα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Έγινε ένα χτύπημα περιορισμένης εμβέλειας σε επίπεδο έντασης ολίγων τι μεγαλύτερης έντασης από ό,τι το χτύπημα που έγινε πέρυσι τον Απρίλιο του 2017, πάλι με αφορμή καζόμενη χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ. Ένα χτύπημα από τακτικής απόψεως στη λογική του tit for tat, δηλαδή κάνω μια ανταποδοτική ενέργεια σε εκείνη την ενέργεια που εσύ έκανες και την οποία εγώ θα ήθελα να μην κάνεις, προκειμένου να σου στείλω το μήνυμα ότι στο μέλλον δεν θα πρέπει να το επαναλάβεις. Γι' αυτό και μίλησε και ο Τραμπ για ένα deterrent, για ένα μηχανισμό αποτροπής. Δηλαδή, το ερώτημα μας, κύριε Κοντέ, είναι το εξής. Νομιμοποιεί το... Πολλά τα ερωτήματα. Εδώ. Νομιμοποιεί το οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Αγγλία να πραγματοποιήσουν αυτή την επίθεση? Έχουν εξαντληθεί όλες οι προϋποθέσεις που θα νομιμοποιούσε μια ανθρωπιστική επίθεση, διότι στο διεθνές δίκαιο αναγνωρίζεται το humanitarian intervention. Έχουν εξαντληθεί όλες οι προϋποθέσεις? Στο διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζεται το humanitarian intervention. Μιλώ πάντοτε με το εθνικό. Ούτε και με το εθνικό. Είναι μια συζήτηση που έχει γίνει. Διχασμένες οι απόψεις πλειονότητας των διεθνολόγων. Είναι μια συζήτηση που έχει γίνει τη δεκαετία του 90. Και να μην πάμε και στη Caroline Case, να μην το αρχίσουμε αυτό. Δέχομαι ότι υπάρχει συζήτηση για το responsibility to protect, για την αρχή της ανθρωπιστικής επέμβασης. Έχουν γίνει και ενέργειες οι οποίες έχουν αιτιολογηθεί στη βάση αυτής της αρχής. Όμως η ουσία είναι ότι ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ, που είναι το ισχυρότερο συμβατικό κείμενο, αναφέρει ότι απαγορεύεται κάθε χρήση βίας εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή και απειλή χρήσης βίας εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας οποιοδήποτε κράτους. Υπάρχουν μόνο δύο εξαιρέσεις στην απαγόρευση χρήσης βίας. Μία είναι η νόμιμη άμυνα, άρθρο 51, και η άλλη ατομική συλλογική. Μάλιστα. Και η άλλη εξαίρεση είναι η περίπτωση ενεργοποίησης του κεφαλαίου 7 και της επιβολής αναγκαστικών μέτρων από το Συμβούλιο Ασφαλείας περιλαμβανομένου και του μέτρου της χρήσης βίας. Που αυτό δεν έχει γίνει λόγω του ρωσικού βέτο σε αυτή την περίπτωση. Και υπήρχαν και άλλα κράτη μέλη, λοιπόν, πάση περιπτώσει, διαφώνησαν. Συνεπώς, η αρχή της ανθρωπιστικής επέμβασης θεωρώ ότι παραμένει εξαιρετικά θολή, αν όχι έολη ως προς το διεθνές δίκαιο. Φυσικά υπάρχουν οι διεθνολόγοι και αποφάσεις ακόμα διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης, οι οποίες υιοθετούν αυτό το θέμα. Ξεκινώντας από το Caroline Case και ερχόμαστε μέχρι πρόσφατα. Όμως δεν έχει εδραιωθεί ούτε στη διεθνή βιβλιογραφία, στη βιβλιογραφία του διεθνούς δικαίου, ως καθολικά αποδεκτό το responsibility for peace. Έχει εδραιωθεί ως μια μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω τον λόγο στον Γιάννη Χαραλαμπίδη, να πάμε λοιπόν και στην Ρωσία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αχιλέα Ματσούκα για να μας δώσει λοιπόν όλη την αντίδραση της Μόσχας σε αυτή την πρώτη χειρουργική, θα λέγαμε κι εμείς, επέμβαση της Δύσης.